Καλή σας μέρα, κύριε Στελτιδη. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ευχαριστώ. Να σας κάνω λίγο ρεπορτέρ. Είστε εκλέγεστε στη Β' Θεσσαλονίκης, δίπλα ακριβώς από τη Χαλκιδική δηλαδή. Φαντάζομαι ότι θα πήγατε, θα έχετε ενημέρωση ή θα έχετε ήδη ανάποψη για το πώς είναι η κατάσταση εκεί, στη γειτονιά σας. Βεβαίως, όσο είναι δυνατόν, ναι. Κοιτάξτε, νομίζουμε ότι. Ναι. Θα ρωτούσατε κάτι άλλο? Όχι, όχι, ήθελα να σας κάνω λίγο ρεπόρτερ καταρχήν και να κάνουμε μετά. Να μου πείτε δύο-τρεις εικόνες πώς είναι κατάσταση. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι, πρέπει να πούμε, αποκρουστικό το 2019 να μην υπάρχουν τα στοιχειώδη όσον αφορά την κάλυψη αναγκών προστασίας του λαού μας και να παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα, να αποδίδονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα που εντάξει. Προφανώς, ήταν ακραίο, πάντα έτσι πως εκφράζονται, μπορούν να εκφραστούν σε λάθος τόπο, σε λάθος στιγμή. Παρ' όλα αυτά νομίζουμε ότι υπάρχουν και όλα τα επιστημονικά μέσα και τα τεχνικά μέσα να προβλεφτούν. Δεν είναι στραμμένο το βλέμμα των φορέων, της περιφέρειας, των δήμων, του κράτους συνολικά στην πολιτική προστασία. Και βέβαια τώρα παρουσιάζεται ένα φαινόμενο να αποδίδουν τις ευθύνες σε τεχνικούς λόγους, όπως το τηλεφωνικό νούμερο του 112, που είναι μια υπηρεσία η οποία και χωρίς κόστος και υπάρχει και ισχύει τόσα χρόνια, δεν τέθηκε σε λειτουργία. Προσπαθούν ουσιαστικά μέσω από αυτήν να δείξουν μια λύση η οποία θα κατευθυνθεί να μεταβιβάσει την ευθύνη σε ατομικό επίπεδο, άσχετα τελικά βεβαίως που θα μπορούσε κάποιος πολύ γρήγορα να ενημερωθεί για κάποια κρίσιμα γεγονότα, αλλά να κάνει τι μετά, όταν δεν υπάρχουν υποδομές αντιπλημμυρικές, όταν δεν υπάρχουν χώροι. Καλά, εδώ δεν είχαμε πλημμυρικό φαινόμενο. Ναι, λέω συνολικά, θα μπορούσε να εκφραστεί αλλιώς. Να είχαμε θύματα δηλαδή για άλλους λόγους, γιατί δεν παίρνονται μέτρα και μάλιστα στην κατεύθυνση της κατασκευής υποδομών για καμιά, πώς το λένε, για κανένα καιρικό φαινόμενο, πλημμυρικό, αντισεισμικό, γιατί όλα αυτά είναι μέσα. Μάλιστα. Αν το επόμενο διάστημα μπορούμε να δούμε σεισμούς. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, πλημμύρες. Δεν υπάρχουν δηλαδή υποδομές και κάλυψη απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις. Και βέβαια, κοιτάξτε τώρα, όλοι και η άναρχη δόμηση και το γεγονός ότι έχουν εγκλωβισμένους και έρμεα όλους τον πληθυσμό που τον αφήνουν να κατοικεί, να οικοδομεί αυθαίρετα και για να τον έχουν μετά στο χέρι να γεμίζουν τα ταμεία με χαράτσια για πρόστιμα. Δεν υπάρχει δηλαδή στραμμένος φορέας επιστημονικός και με τα τεχνικά μέσα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή να καλύψει τέτοιου είδους ανάγκες με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Κύριε Στελτιδη, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, να πάμε στην πιο καθαρή, βαριά πολιτική. Είστε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα του ΚΚΕ? Τώρα κοιτάξτε, εμείς μέχρι να πάρει το λαό στα παράγματα στα χέρια του και να κατευθυνθεί στο να εφαρμόσει έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί μέχρι να συμβεί αυτό δεν θα ξεμπλέξει με τα αδεινά, με τα προβλήματα, με την εξαθλίωση, με την ανεργία, με την πείνα και τη φτώχεια, ακόμα αν θέλετε και με τους πολέμους. Θα υπάρχει δρόμος δηλαδή για μάχες. Παρ' όλα αυτά βέβαια και το ποσοστό δεν μας ικανοποιεί σε καμία περίπτωση. Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι ευθέως συνδεδεμένο με τη δυνατότητα να αναπτύσσονται αγωνιστικές διαθέσεις, διεκδικήσεις σε όλα τα μέτωπα της αντιλαϊκής επίθεσης. Θα συνέβαλε σε μεγάλο ποσοστό και η δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος να είναι μεγαλύτερη μέσα στη Βουλή για να πιέζει και να μην επιτρέπει την διευκόλυνση όλου του υπόλοιπου μετώπου μνημονιακού, το λέμε τέλος πάντων, γιατί έτσι που διαμορφώθηκε με βάση τα προγράμματα όλων των κομμάτων, συγκροτήθηκε μια μεγάλη πλειοψηφία η οποία θα παρουσιαστεί στο λαό μας σαν δημόσιο συμφέρον, σαν εθνικό καθήκον, να επιβληθεί στις κατευθύνσεις που έδωσε και η Κομισιόν και ο ΣΕΒ και βέβαια προβλέπεται και στα προγράμματα όλων των κομμάτων. Σας ρωτάω αυτό για το αν είστε ικανοποιημένος ή όχι, γιατί έχει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, προλάβα να διαβάσω νωρίτερα μία ανάλυση. Μάλλον όχι ανάλυση, παράθεση αριθμών ψήφων του εκλογικού σώματος, και είναι εντυπωσιακό. Στις εθνικές εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015 συγκεντρώσατε 301.632 ψήφους. Στις ευρωεκλογές πριν από 1,5 μήνα 302.603 και τώρα σχεδόν 300.000, δηλαδή 299.592. Είναι μια εντυπωσιακή στασιμότητα από το 2015 μέχρι σήμερα, λες και δεν πέρασε μια μέρα. Τις ίδιες ψήφους ακριβώς αριθμητικά πήρατε. Τι φταίει και το μήνυμα του ΚΚΕ δεν περνάει στην κοινωνία? Σας ακούνε οι ίδιοι άνθρωποι μόνο δηλαδή?
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, θα τα λέγαμε και αυτά, γιατί υπάρχει και η εικόνα πίσω από την κουρτίνα. Τα ποσοστά είναι αυτά, είναι σωστά. Και δεν ικανοποιούν το Κομμουνιστικό Κόμμα με τον προσανατολισμό που έχει και με αυτή την έννοια. Δεν ικανοποιούν. Παρ' όλα αυτά, εμείς χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε όλους όσους ξεπέρασαν τις συμπληγάδες των διλημάτων, των διπόλων που ήταν ισχυρά, των μηχανισμών, των εκβιασμών, των διάφορων εκβιασμών, και όλους αυτούς που συμπορεύτηκαν και την επόμενη μέρα θα δώσουν διαφορετική διάσταση στις διεργασίες που θα αναπτυχθούν στο κίνημα. Υπάρχει όμως και εικόνα πίσω από την κουρτίνα, βέβαια, που δεν διαμορφώθηκε σε εκλογικά ποσοστά, γιατί νομίζουμε ότι ο λαός μας συντηρητικοποιείται στη λογική του ότι δεν βάζει την πείρα την οποία είναι μεγάλη και είναι συσσωρευμένη το προηγούμενο διάστημα και με τη σφραγή, αν θέλετε, της παρέμβασης του Κομμουνιστικού Κόμματος και της αποκάλυψης όλων των μηχανισμών του αντιπάλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του συνόλου της αντιλαϊκής πολιτικής. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τελείως διαφορετικά δεδομένα στη συζήτηση, στον προβληματισμό, στις διεργασίες, στην αποδοχή των θέσεων του κόμματος, στην συζήτηση πάνω στο τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει, στην εμπιστοσύνη που δείχνει στις θέσεις του, όσο αυτές εκφράστηκαν και επιβεβαιώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει πολύ διαφορετικό συνειδησιακό προϊόν, υλικό, το οποίο αν έχει τη δυνατότητα την επόμενη μέρα και να μην περιμένει, δηλαδή ουσιαστικά εφόσον μέσα από αυτή την πίεση εκφράστηκε στη λογική του μικρότερου κακού, να θεωρήσει ότι αυτή η ψήφος θα πρέπει να την ανεχθεί εφόσον την έδωσε σε αυτούς που θα του επιτεθούν την επόμενη μέρα στα δικαιώματά του. Την επόμενη μέρα λοιπόν υπάρχει, και για το Κουγκουέ υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτό επιβεβαιώνεται σχεδόν χωρίς εξαιρέσεις, ότι αναγνωρίζει ο λαός μας ότι μόνο το Κουγκουέ και παντού σε όλα τα μέτωπα προσπαθεί να αποκρούσει την αντιλαϊκή επίθεση, να οργανώσει αγώνες με διεκδικήσεις, ότι έχει περάσει σε κλάδους και σε συνοικίες, σε διάφορες κατακτήσεις εκεί που παλεύει, ας πούμε, και συσπηρώνει κόσμο. Με αυτή την έννοια υπάρχει δυνατότητα και μέσα στη Βουλή, όσο είναι οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά μέσα στο πεδίο της εφαρμογής της αντιλαϊκής πολιτικής, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις από την απόκρουση μέχρι την αντεπίθεση με κατακτήσεις. Σε όλα τα μέτωπα. Μάλιστα. Είτε μιλάμε για τους πληστηριασμούς, είτε μιλάμε για τις ιδιωτικοποίησεις, αυτά που έρχονται τώρα δηλαδή, έτσι. Είτε μιλάμε για την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, γιατί η επίθεση της εργοδοσίας και εδώ στην περιοχή είναι ευθεία πιο βαθιά, πιο σκληρή και παντού, άσχετα αν προβάλλουν εδώ πέρα το παραμύθι της δίκαιης ανάπτυξης. Εκεί που υπάρχει ανάπτυξη και διόγκωση απίστευτη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, συνεχίζεται η επίθεση ραγδαία στα εργασιακά δικαιώματα, στο μισθό, στη σύμβαση εργασίας, στα ωράρια, στις συνθήκες συνολικά. Με αυτή την έννοια, εκείνο είναι το κύριο. Και υπάρχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες. Δεν είναι ο λαός μας όπως ήταν πριν 4 χρόνια, που ουσιαστικά, ναι, αν θέλετε, ήταν λίγο περισσότερο, αντιμετώπιζε τα πράγματα ως οπαδός υποστήριξης του ενός ή του άλλου κόμματος, το ανάθεμα, το τσουβάλιασμα. Αυτά έχουν υποχωρήσει πολύ. Αναγνωρίζει ότι ακόμα και η ίδια του η ψήφος δεν θα του φέρει καλύτερες μέρες. Κύριε Στολτήρη, βλέπω τώρα στο ριζοσπάστη, όχι το αλφαϊδά νωρίτερα δηλαδή, έχετε κύριο θέμα με το ΚΚΕ πάντα μπροστά για το δίκαιο του λαού, με αφορμή το αντιπεριαλιστικό διήμερο της ΚΝΕ και μάλιστα υπάρχει και κατασκήνωση. Τι ακριβώς γίνεται στο Καρπενήσι, από σήμερα μέχρι και από χτες μάλλον μέχρι και αύριο Κυριακή? Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι μια κατασκήνωση που συσπηρώνει ευρύτερες νεολίστικες δυνάμεις με την ΚΝΕ να διοργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης της νεολαίας και για την ιστορία της ταξικής πάλης και συνολικά δραστηριότητες που αναπτύσσουν τη συλλογικότητα. Φαντάζομαι ότι έχει και το συμβολισμό του, το γράφει άλλωστε σήμερα στην Ανταρτομάνα Ρούμελη. Είναι μια εναλλακτική εκδήλωση που θα έλεγε κανείς αυτή της ΚΝΕ, έτσι, με ομιλία σήμερα του κ. Κουτσούμπα και του κ. Αμπατιέλου. Είσαστε ικανοποιημένος, δηλαδή βλέπετε, εγώ τουλάχιστον παρακολουθώντας και το ρεπορτάζ, είδα τουλάχιστον προεκλογικά να υπάρχουν νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια, να υπάρχει μια φρεσκάδα, όντως. Είστε ικανοποιημένοι, νομίζετε δηλαδή ότι η ΚΝΕ μιλάει, επικοινωνεί με νέες γενιές, με τη νέα γενιά? Αλίμονο. Είναι στον καθημερινό προσανατολισμό. Εκφράστηκε με τη συμπόρευση η οποία συνεχίζεται. Τέλος πάντων, τα γνωστά σε σχέση με το όσοι συμπαρατάχθηκαν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και έφυγαν από στελεχή και εσύ ως θέση μελών από άλλα κόμματα, ευρύτερα στρώματα, είτε με την ιδιότητά τους ως καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι. Αυτό θα βοηθήσει. Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει αυτή η συμπόρευση, άσχετα από τα εκλογικά ποσοστά. Με αυτή την έννοια, σε αυτό το επίπεδο, βεβαίως είναι ένα θετικό δείγμα ότι εμπιστεύονται
και από την θέση την επαγγελματική με το Βεληνικές που έχουν ορισμένοι άνθρωποι, έτσι, να ενισχύσουν την προβολή των θέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και βέβαια θα είναι σε θετική κατεύθυνση στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στολτίδη. Καλή θητεία. Ορκίζεσαι την επόμενη εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.